Μεγάλες διαστάσεις παίρνει το θέμα των νεαρών, οι οποίοι αργά τη νύχτα κάνουν την εμφάνισή τους σε οικοδομές της πόλης των Σερών, στους στίχους των οποίων εκφράζουν όλες τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Πιο συγκεκριμένα, η υπογραφή τον τελευταίο χρόνο είναι μία και είναι αυτή του Drip, ο οποίος παρέα με τους φίλους του προφανώς, όπου βρούνε τοίχο, πάνε και αφήνουν με μπογιές και σπρέι την υπογραφή τους, προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση των ιδιοκτητών των σπιτιών, οι οποίοι ξυπνούν το πρωί και αντικρίζουν μια άθλια όπως την χαρακτηρίζουν εικόνα. Χτύπησε και στη δική μας οικοδομή, βρίσκεται ο Μύρον με γωνία Βασιλέως Ηρακλείου. Το θέμα το έχω θέσει και εγώ στα κοινωνικά δίκτυα στο Facebook πέρσι, βγάζοντας φωτογραφίες από όλη την πόλη, από το κολυμβητήριο. Είναι κάποια παιδιά τα οποία δυστυχώς βρωμίζουν την πόλη. Και σε εμάς ήρθαν Σάββατο με Κυριακή ξημερώματα και έχουν γράψει όλο τον τοίχο της οικοδομής. Το θέμα είναι ένα, ότι το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και η λύση είναι δύο. Η μία είναι να κινηθεί νομικά οι φορείς του τόπου, η αστυνομική διεύθυνση, η δημοτική αστυνομία και πιο πολύ να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Το θέμα, η δεύτερη λύση ποια είναι, να βρούμε αυτά τα άτομα ή όσα άτομα θέλουν και αγαπάνε αυτή την πόλη, να τους παραχωρήσουμε εμείς τους τοίχους των οικοδομών και να μας θέσουν ένα θέμα. Να κάνουν κάτι όμορφο. Να κάνουν κάτι όμορφο, το οποίο θα είναι περήφανοι και αυτοί, αλλά θα είναι περήφανοι και εμείς στην πόλη μας, γιατί η κουλτούρα της πόλης και ο πολιτισμός είναι τέτοιος που εμάς μας αρέσει να βλέπουμε κάτι όμορφο και όταν θα έρχονται και οι επισκέπτες. Εγώ θα παρακαλέσω τα παιδιά. Όποιοι και αν είναι, δεν χρειάζεται να μας πούν ότι είναι αυτοί που βρωμίζουν την πόλη. Αφού έχουν λοιπόν καλλιτεχνικές ανησυχίες, ας έρθουν να συζητήσουν και με το Δήμο όσα παιδιά θέλουν. Άσχετα αν είναι αυτοί που γράφουν ή όχι και βρωμίζουν την πόλη, σε εισαγωγικά, να τους δώσουμε εμείς με τη δική μας έγκριση των οικοδομών, του Δήμου, να μορφύνουμε την πόλη. Ας γίνει κάτι, γιατί το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και δυστυχώς πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί. Στην συγκεκριμένη οικοδομή, στην οδό Ομήρων, οι άγνωστοι καλλιτέχνες μπαίνουν για δεύτερη φορά προκειμένου να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Όπως φαίνεται, όλα γίνονται γρήγορα και αφού έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα σύνεργα. Το εντυπωσιακό είναι πως δεν τους βλέπει κανείς. Εμάς στην οικοδομή μας είναι η δεύτερη φορά που μπαίνουν. Την πρώτη φορά μπήκαν στον ίδιο τοίχο που είναι μεγάλος και γράψαν με μαρκαδόρο, μικρά γράμματα. Μπαίνουν από την πίσω πλευρά, αυτοί προφανώς έχουν μαζί τους ολόκληρη συνεργεία. Έχουν σκάλες, έχουν σπρέι, έχουν κουβάδες γιατί βρήκα κάτω μπογιές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και ειδικά οι πολίτες. Πάντως εντυπωσιακό είναι ότι δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους αντιλαμβάνεται κανείς, δεν ειδοποιεί κανείς την αστυνομία. Τώρα εσείς είστε και κεντρικά, δηλαδή τόσες οικοδομές, τόσοι άνθρωποι γύρω-γύρω. Ναι, εγώ να πω κεντρικά. Οι μεραρχίες που είναι κεντρικά, ναι. Πιο κεντρικά. Αλλά αυτοί δεν αρέσκονται μόνο, σε εισαγωγικά το αρέσκονται, να βάφουν τους τοίχους. Βάφουν βιτρίνες καταστημάτων, βάφουν αυτοκίνητα τα οποία μένουν πολύ καιρό. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Θα βρωμήσει όλη η πόλη. Κάτι πρέπει να κάνουν οι φορείς.